8:30 το πρωί. Πρώτη ανάσταση στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασσό, με τους πιστούς να χτυπούν τα σασίδια σε ανάμνηση του σεισμού που ακολούθησε, το Σταυρικό Θάνατο. Για να έρθει η ανάσταση, προηγείται η Σταύρωση. Μετά τη Σταύρωση, η ανάσταση, την προσδοκούμε όλοι. Ελπίζουμε το φως του Αναστέντος Χριστού να φωτίσει και να πλημμυρίσει τις καρδιές μας με δύναμη, αισιοδοξία και αγάπη. Και του χρόνου είμαστε καλά, όλος ο κόσμος. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να φύγει το κακό από τη χώρα μας. Μακριά, στα βάθη της θάλασσας να πάει αυτό το κακό που μας δείχνει. Για την κατάστρεψη των κόσμων μας. Χρόνια πολλά και καλά. Ότι θα τα καταφέρουμε. Λέω, ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Η Παναγία θα ρίξει τη σκέπη του να μας σκεπάσει όλους. Ο Χριστός είπε κάτι το οποίο είναι διαχρονικό. Είπε στους μαθητές του, πορεύεστε εν ειρήνη και εγώ στις δύσκολες στιγμές θα είμαι δίπλα σας. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Άλλωστε, μπορεί αυτή η κατάσταση να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα στους ανθρώπους. Να μονιάσουνε. Γονείς με τα παιδιά τους. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα με τους ιερείς να ρένουν με δάφνες στους πιστούς. Φέτος είναι πιο καλά από πέρυσι και του χρόνου πιστεύω να είναι ακόμα καλύτερα. Καλή Ανάσταση να έχουμε, υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και υπομονή λίγο ακόμα να έχουμε. Βλέπετε αισιοδοξία στα μάτια των πολιτών. Ναι, πάρα πολύ μεγάλη και πρέπει να έχουμε αισιοδοξία και όλα καλύτερα θα πάνε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να βιώσουμε. Για αυτές τις στιγμές, ρε παιδιά, ζούμε. Για την Ανάσταση όλο τον κόσμο να είμαστε καλά. Και είπαμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Όλα καλά και του χρόνου να είμαστε καλά, με το καλό και το βράδυ. Από χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Καλή υπομονή ακόμα να έχουμε να ξεπεράσουμε και την πανδημία. Πρέπει να κάνουμε όλοι τα εμβόλια και να τελειώσει αυτό το κακό. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να έρθουν καλύτερες μέρες. Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης ακούγεται το πρωί στους ιερούς ναούς, με τους πιστούς να χτυπούν ό,τι μπορούν για να προκαλέσουν δυνατούς θορύβους, στέλνοντας το αναστάσιμο μήνυμα.